κάνω ασθενής και πήγα εκεί. Είδα τον Σμαραγδί που καταστράφηκε, ήταν να του δώσω δάνειο και είπαν δεν δίνουμε πια δάνεια. Με καταγγέλει λοιπόν, γιατί είμαι νόμιμος και συνεχίζω να εργάζομαι στη χώρα αυτή. Έχεις ακούσει κυρία μου να ρωτάνε γερουσιαστές στην Αμερική αν ο Γκούντι Άλεν θέλει να κάνει ταινία στο Μαρόκο. Και τώρα μπαίνω στην παραγωγό, θα πω στη Γαλλία. Έγραψα ένα σενάριο σε μια γαλλική ταινία που τη γράφω εγώ και είναι μεγάλο πράγμα για μένα. Πάρω την άδεια του Άδωνη ή του ΣΥΡΙΖΑ αν βγει, αν θα κάνω ταινία. Δηλαδή πέστε μου, σας παρακαλώ. Έχω παραγγείλει και 4 καρέκλες στην Αμερική να σου στείλω το έμβασμα. Ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί η νομιμότητα στη χώρα αυτή. Αλλά αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που έχει πάρει τέτοια ακροδεξιά κατρακύλα. Ο εγγονός της Πινελόπης Δέλτα έγινε πνευματικό υποχείριο της ακροδεξιάς βλακείας με τα χουντοφτίσματα να παίζουν τον πρώτο ρόλο στη χώρα. Έγινε το κόμμα η πολιτική άνοιξη του λαός. Και ρωτάει κιόλας αν έχω ελεγχθεί εγώ. Αν έχω ελεγχθεί εγώ. Ότι θα με αφήνω να μιλάω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, να απαντήσω. Ελέγχομαι πριν και μετά από κάθε τσαντήρι. Ελέγχομαι πριν και μετά από κάθε επεισόδιο των 10 μικρών μίτσων. Έχονται και με βρίσκουν πριν από κάθε επεισόδιο κάποιος, κάποιοι. Δεν λέω ότι στέλνει η κυβέρνηση. Έρχονται πάντως μόνοι τους. Συμπτωματικά κάθε φορά πριν κάνω επεισόδιο και μου φέρνουν δίδυμη πληροφορίες πώς θα με δηλητηριάσουν, πώς θα με σκοτώσουν, σε ποιο χαντάκι θα με πάνε. Και την άλλη μέρα έρχομαι εδώ και κάνω την εκπομπή. Ξεκίνησα να κάνω σατυρική εκπομπή. Ξεκίνησα να κάνω σατυρική εκπομπή και κάνω επικίνδυνες αποστολές. Και μου συμμετέχετε δήθεν στον καημό για τη δολοφονία των Γάλλων της σατυρικής εφημερίδας. Η καλύτερη συμμετοχή είναι να αφήσετε τους ανθρώπους να κάνουν ελεύθερα σάτυρα στη χώρα αυτή. Αυτή είναι η καλύτερη συμμετοχή. Και να μην ξαμολάτε τα τσογλάνια της ιστορίας. Απόφαση έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για πρώτη φορά στην ιστορία να τιμωρήσει την εκπομπή, ότι η δική μου εκπομπή είναι αυτή που χαλάει την ελληνική τηλεόραση. Εγώ που μιλάω μπροστά στις οικογένειες, στα παιδιά, σε όλους εσάς χρόνια, εγώ είμαι αυτός. Και πήραν απόφαση λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ευπρέπεια του λόγου. Γιατί δεν έχω γίνει πρετεντέρης ακόμα. Δεν θα γίνω πρετεντέρης με τίποτα. Αν έβγαινε τέτοια απόφαση στην αρχαιότητα, να ξέρετε, και το εννοώ αυτό και το λέω με πλήρη συνείδηση, αν έβγαινε αυτή η απόφαση που βγήκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Αριστοφάνης δεν θα μπορούσε να παιχτεί ποτέ πουθενά. Και μου σηκώνει εμένα ο πρετεντέρης το ζεσουί. Να δείξω κι εγώ αυτό. Ναι, ζεσουί. Και να μείνουμε εδώ. Δεν είναι. Τίποτα άλλο. Σκοτώσαν δημοσιογράφους, μιλάγανε ελεύθερα και γράφανε. Μη στεναχωριέσαι. Δεν μιλάγανε για αυτούς που τους τηλεφωνούν και λένε μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, τζάμπα, αγχώνεσαι. Καλά, δεν σου ζητήσαμε και να μου βγάλεις το ζεσουί. Να δείξω κι εγώ αυτό ζεσουί και να μείνουμε εδώ, να μην προσθέσουμε τίποτα άλλο. Να σηκώσεις αυτό που πραγματικά είσαι. Να δείξω κι εγώ αυτό. Ζεσουί εντεταλμένο. Μάλιστα.